Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, στην σημερινή μας συνάντηση που μας αξιώνει ο Θεός να είμαστε και πάλι μαζί, θα μιλήσουμε για την εορτή της Κυριακής των Αγίων Πάντων. Την Κυριακή μετά την πεντηκοστή, την τον απανταχού της Οικουμένης, Ενασία, Ασία, Λιβύη και Ευρώπη, βοράτε και Νότο, Αγίων Πάντων εορτήν εορτάζομεν, όπως αναφέρει το Συναξάριο. Μετά από την Πεντηκοστή και την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος, οι θεοφόροι πατέρες θέσπισαν να εορτάζονται όλοι εκείνοι που ανεδείχθησαν από το Πανάγιο Πνεύμα Αγίοι. Φανερώνοντας στον κόσμο τι μεγάλα θαύματα επετέλεσε το Πανάγιο Πνεύμα, δίνοντας στους ανθρώπους την δυνατότητα να ανέλθουν στον ουρανό και να ζήσουν την αιώνια ζωή κοντά στο Χριστό ο οποίος ανήλθε στον ουρανό με την ανθρώπινη σάρκα. Ο Κύριος μας το είπε ξεκάθαρα ότι ο σκοπός της ζωής του κάθε ανθρώπου είναι η αγιότητα. «Και έσες Άγιοι, ότι εγώ Κύριος ο Θεός ημών, Άγιος ημί». Από τότε που ο Κύριος μας προσέλαβε την πεσούσα ανθρώπινη σάρκα και με αυτήν ανήλθε στους ουρανούς, μας άνοιξε τις πύλες του ουρανού και μας κάλεσε να ανέβουμε ακολουθώντας Τον, αφού πρώτα φανερώσουμε την δόξα της θεότητάς Του στη γη, στη ζωή μας και μάλιστα στις όποιες συνθήκες που ο Κύριος ευδόκησε να ζήσουμε. Κάθε πιστός, αναγεννημένος δια του βαπτίσματος, στην καινή ζωή του Αγίου Πνεύματος, έχει κληθεί να εκπληρώσει τον προορισμό του Αδάμ, να κάνει δηλαδή να βασιλεύσει στον κόσμο αυτό η δόξα του Θεού. Όλοι λοιπόν οι πιστοί έχουν κληθεί εν το Χριστό και δια του Χριστού στην Αγιότητα, σύμφωνα με την προτροπή του Αποστόλου Πέτρου στην πρώτη επιστολή του. «Άγιοι γίνεσθε, αλλά λίγοι το κατορθώνουν, οι οποίοι γίνονται ολοζώντανα παραδείγματα για τους επιγείς. Σε αυτούς οφείλεται η ομορφιά της γης, όπου ανθίζουν ως μυρίπνο αάνθη του παραδείσου» και με το δραστικό του σάρωμα προλαμβάνουν την σύψη της αμαρτίας και διατηρούν την ζωτικότητα της γης, εφόσον αυτή είναι και το άλλας της γης. Όπως είπε ο Χριστός, ημίσεστε το άλλας της γης και το φως του κόσμου, για τους Αποστόλους και εν γέννη για τους Χριστιανούς και τους Αγίους Του. Οι Άγιοι δηλαδή επί της γης είναι το αλάτι της γης, όπως το αλάτι διατηρεί τις τροφές και δεν σαπίζουν, αυτό ακριβώς γίνεται και με τους Αγίους. Προλαμβάνουν αυτήν τη σύψη του μάταιου του του κόσμου. Επάνω στη γη οι Άγιοι δοκιμάστηκαν με κάθε τρόπο και έτσι ο Θεός τους βρήκε άξιους, τους έκανε φίλους του και τους ξεχώρισε ως σκεύη εκλογής, του βαστάσε το όνομά του ενώπιον εθνών και βασιλέων. Ο στράκι σαν και εμά υπήρξαν οι εκλεκτοί αυτοί του Θεού, που εμφάνισαν στον κόσμο τα δικαιώματα του Θεού. Τα προσόντα τους, ο Θεός επίρασεν αυτούς, ως χρυσούν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς, και ως ολοκάρπο μαθησίας προσεδέξα του αυτούς. Αναρρίθμητα υπήρξαν τα βάσανα και οι θλίψεις των Αγίων στην ζωή, από την εποχή του Άβελ του Δικαίου, μέχρι των τελευταίων Αγίων των ημερών μας. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας παρελάβουν μπροστά μας κάθε μέρα όλου του χρόνου και σήμερα συγκεντρωτικά στρατιά αμέτρητη, έχοντας κορυφαίους εκπροσώπους τους την Παναγιά Μητέρα του Χριστού μας και τον Τίμιο Πρόδρομο, μεγαλομάρτυρες, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, Απόστολοι, προφήτες, ιεράρχες, ασκητές, όλοι τους ανταποκρίθηκαν στην κλίση που τους έκανε ο Θεός με την βαθιά και πηγαία του πίστη. Χαρακτηριστική είναι και η επιστολή του Αποστόλου Παύλου στην οποία αναφέρει περί των Αγίων Πάντων «Εμπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, κοροϊδίες δηλαδή και μαστιγώσεις υπέμειναν και δεσμά και φυλακές λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον, περιήλθον εν μιλωτές, όπως ο προφήτης Ηλίας, ή το περιβεβλημένος με την μιλωτή, με την προβιά δηλαδή που φορούσε, ή στερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, εν πλανόμενοι και ώρες ή και σπηλαίοις και τεσοπές της γης. Στερήθηκαν ακόμα και τα βασικά, τα οποία θεωρούμε εμείς οι άνθρωποι ως βασικά, ακόμη και αυτά τα στερήθηκαν οι Άγιοι Πάντες. Περιπλανούνταν στις ερήμους, στα βουνά, στις σπηλιές, στις τρύπε και στα έγκατα της γης. Όλοι οι Άγιοι, μέσα από αμέτρητες δυσκολίες, φανέρωσαν στους ανθρώπους με τα θαύματά τους την χάρη του Αγίου Πνεύματος και την δύναμη του Θεού. Κατόρθωσαν με τη ζωή τους να εμφανίζουν τον Χριστό παρόντα στον κόσμο και τούτο το πέτυχαν διότι έγιναν μιμητέ του Χριστού. Και λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας ότι οι Άγιοι είναι ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Κατόρθωσαν με τη ζωή τους να εμφανίζουν τον Χριστό παρόντα τον κόσμο, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους, ενεδίθησαν τον Κύριο νημών Ιησούν Χριστόν, του έμνοιασαν και έδωσαν στους ανθρώπους την δυνατότητα να συναντούν στο πρόσωπό τους τον Χριστό, τον Θεάνθρωπο, ο οποίος είναι η ζωή, η λύτρωση και η αναγέννηση των ανθρώπων. Οι Άγιοι με άλλα λόγια αποτελούν την ελπίδα του κόσμου και βεβαιώνουν το μεγαλείο του ανθρώπου. Επιπλέον παρέχουν παρηγοριά σε όσους καταφεύγουν στην μεσητεία τους, σε ώρες πειρασμών και κινδύνων. Το βεβαιώνει αυτό και ο ιερός προφητάνακτας Δαβίδ λέγοντας Τις Αγίες, τις τη Αγίης, στη συντηγή αυτού, εθαυμάστοσε ο Κύριος. Τους θαυμάστοσε δηλαδή ο Θεός, τους επί της γης Αγίους Του, τους έδωσε την δυνατότητα και την ευλογία να θαυματουργούν. Τους άφησε στην γη πρεσβευτές, για να μας διακονούν στις πολλές θλίψεις και ανάγκες της ζωής μας. Οι Άγιοι βρίσκονται ανάμεσά μας, ζώντες εν πνεύματι. Όσο κι αν στην πνιγυρή ατμόσφαιρα των γήινων επιτεύξεων, εμείς απολέσαμε την προοπτική του ουρανού, οι Άγιοι δεν μας εγκατέλειψαν μόνους στον ανήφορο της ζωής. Ωραιότατα αυτή η αλήθεια μέσα από την γεροντική γραμματεία της Εκκλησίας μας, μας αποκαλύπτει το γεγονός ότι οι Άγιοι είναι μαζί μας. Κάποια μέρα ένας απλός μοναχός δεν γνώριζε τι ακριβώς η ημερομηνία ήταν και έκανε την ακολουθία του με το κομποσχήνι. Όταν έφτασε στην ευχή, Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, σταμάτησε και διερωτήθηκε ποιος να είναι ο εορταζόμενος την ημέρα εκείνη Άγιος. Αμέσως μπροστά του εμφανίστηκε ο άγνωστος Άγιος και του είπε «Γέροντα είμαι ο Λουκυλιανός». Ο μοναχός δεν άκουσε καλά και ρώτησε «Πώς, Λουκιανός» «Όχι», απάντησε ο άγνωστος. «Είμαι ο Λουκιλιανός» και εξαφανίστηκε. Τότε ο μοναχός αναζήτησε το όνομα του Αγίου στα εκκλησιαστικά βιβλία και βρήκε ότι ήταν 3 Ιουνίου, η μέρα κατά την οποία η εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Λουκιλιανού. Το μικρό αυτό περιστατικό δείχνει πολύ καθαρά πόσο κοντά μας βρίσκονται οι Άγιοι. Παρεμβαίνουν στην καθημερινή μας ζωή, ισακούν τις προσευχές μας, μας ενισχύουν στον αγώνα μας, διορθώνουν τα λάθη μας, μας δείχνουν με τους ποικίλου τρόπους της παρουσίας τους ότι η ζωή μας δεν είναι εκ του κόσμου τούτου και ότι ζούμε ως πάρικοι και παρεπίδημοι μεταξύ ουρανού και γης. Η ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας λοιπόν μοιάζει με μια κραυγή αφύπνισης. Οι Άγιοι είναι η πηξίδα μας που δείχνει στον καθένα τον χαμένο προορισμό μας, την Αγιότητα. Οι Άγιοι του Θεού είναι για εμάς παραδείγματα ώστε να αποφεύγουμε τα γήινα ενδιαφέροντα και την αμαρτία και να μιμηθούμε την υπομονή εκείνων και την ανδρεία τους στους αγώνες υπέρ της αρετής. Από την διδασκαλία λοιπόν των θείων γραφών και την αποστολική παράδοση, οδηγούμενοι εμείς οι πιστοί, τιμάμε όλους τους φίλους του Θεού, τους Αγίους. Όπως λέει και ο προφήτης Δαβίδ, «Εμεί δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός». Του τιμούμε ως τηρητές των εντολών του Χριστού, ως παραδείγματα λαμπρά της αρετής, ως ευεργέτες της ανθρωπίνης φύσεως και τον καθένα μεν από τους γνωστούς Αγίους τον τιμούμε ειδικά σε κάποια ημέρα του έτους, όπως φαίνεται στο μηνολόγιο, επειδή όμως πολλοί Άγιοι μας είναι άγνωστοι και ο αριθμός τους πολλαπλασιάστηκε κατά καιρού και εξακολουθεί να αυξάνει και δεν θα πάυσει να γίνεται μεγαλύτερος έως την συντέλεια, γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία μας όρισε μία φορά το χρόνο όλων των Αγίων την κοινή μνήμη η οποία είναι και η παρούσα εορτή. Αυτή λοιπόν, επιτελώντας σήμερα την μνήμη, τιμούμε με ευλάβεια και μακαρίζουμε όλους, τους δικαίους, τους προφήτες, τους αποστόλους, τους μάρτυρες, τους οσίους, τους ποιμένες, τους διδασκάλους, τους ομολογητές, άνδρες και γυναίκες μαζί, γνωστούς σε εμάς και άγνωστούς, άγνωστούς σε εμάς αλλά γνωστούς στο Θεό, αυτούς όλους που προστέθηκαν και αυτούς που προστίθενται, όσους από τον Αδάμ έως τώρα τελειώθηκαν με ευσέβεια και με τα καλά τους έργα δόξασαν τον Θεό. Αυτούς λοιπόν όλους τους Αγίους και αυτές επίσης τις χωρίες των Αγγέλων, εξαιρέτως δε την Παναγία Δέσποινα και Κυρία μας Θεοτόκο, την Αϊπάρθενο Μαρία, τιμούμε σήμερα με την παρούσα εορτή, προβάλλοντας τον βίο τους ως αρετής παράδειγμα και παρακαλώντας τους να πρεσβεύουν για εμάς στον Θεό, του οποίου η χάρις και το άπειρο έλεος ας είναι με όλους μας εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Να έχουμε όλοι μας τις πρεσβείες και τις μεσητείες πάντων των Αγίων, πάσε των Αγγέλων εστρατιέ, πρόδρομε Κυρίου Αποστόλων η Δωδεκάς, οι Άγιοι πάντες μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εις το σωθήναι ημάς. Αμήν και να μην ξεχνάμε καθημερινά, εκτός από τις προσευχές προς το Χριστό και την Παναγία, να προσευχόμαστε και να τιμούμε τον Άγιο της ημέρας. Είναι μεγάλη η βοήθεια. Είναι πάρα πολλοί οι Άγιοι και καθημερινά πάρα πολλούς δεν τους γνωρίζουμε. Αλλά αυτούς τους οποίους γνωρίζουμε ας προσευχόμαστε και σε αυτούς τους Αγίους. Ένα κομποσκίνη, ένα κύριε Λέισον, Άγιε του Θεού. Άγιοι του Θεού ή Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, και θα έχουμε έτσι τις ευλογίες και τις μεσητίες πάντων των Αγίων. Και φυσικά, σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, η μεγαλύτερη τιμή προς έναν Άγιο είναι η μίμησή του. Να μιμηθούμε δηλαδή την πίστη του, την ανδρεία του, την σοφροσύνη, την ταπεινοφροσύνη του και γενικώ να προσπαθήσουμε στο ελάχιστο που μπορεί ο καθένα μα να μιμηθούμε αυτές τις αρετές που είχαν και οι Άγιοι μας. Οι Άγιοι απαρνήθηκαν τη ζωή τους και έτρεξαν προς το μαρτύριο. Εμείς ας απαρνηθούμε τις μάταιες αυτές απολαύσεις και να είμαστε σε θέση ακόμη και την ζωή μας να θυσιάσουμε υπέρ της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Να είστε όλοι και όλες καλά, ο Θεός δια πάντων των Αγίων, να σας ευλογεί και να σας αγιάζει όλους. Αμήν.